Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είναι η ενημέρωσή σας από την Αλφα Τηλεόραση και μαζί θα παρακολουθήσουμε τα σημαντικότερα νέα της ημέρας από την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Πρώτα όμως θα δούμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις. Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, 12 μήνες τουρισμός, ανοιχτή συνοριακή σταθμή και ενίσχυση του αεροδρομίου της Αλεξανδρούπολης. Σημαντική δωρεά στη μονάδα εντατικής νοσηλείας Νεογνώ στο νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης. Παπανικολόπουλος για Δυτική Χερσαία Ζώνη. Κινητοποίηση τώρα πριν να είναι αργά. Οι νέοι μέτοχοι του όλα έρχονται. Αλεξανδρούπολη, Γιώργος Κουκουράβας για τη Χερσαία Ζώνη του Λιμένα. Να το κάνουμε όπως η Ιγουμενίτσα. Ιδιαίτερα αισιόδοξος για την τουριστική προοπτική της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης εμφανίστηκε ο εντεταλμένος περιφερειακός σύμβουλος τουρισμού, ο κ. Αθανάσιος Τσόνης, με αφορμή την υπογραφή σύμβασης για ένα από τα πιο ολοκληρωμένα και φιλόδοξα έργα τουριστικής προβολής της περιφέρειας που έγινε πριν από λίγες ημέρες. Πρόκειται για το έργο Ενέργειες Προώθησης Τουριστικού Προϊόντος Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης προϋπολογισμού 2,1 εκατομμύρια ευρώ. Ο στρατηγικός σχεδιασμός κάθε περιφέρειας με βάση τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα, αλλά και η ανάγκη συστράτευσης κεντρικής διοίκησης και τοπικής αυτοδιοίκησης τόσο για την προβολή όσο και για την αξιοποίηση των χρηματοδοτικών εργαλείων, αποτέλεσαν τα κύρια θέματα συζήτησης στην πρώτη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Τουρισμού που έγινε στην Αθήνα, παρουσία του Υπουργού Τουρισμού του κ. Βασίλη Κικίλια. Ενώ την ίδια ώρα αξίζει να αναφερθεί πως υπογράφηκε από τον Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Χρήστο Μέτιο η σύμβαση για ένα από τα πιο ολοκληρωμένα και φιλόδοξα έργα τουριστικής προβολής της περιφέρειας. Πρόκειται για το έργο Ενέργειες Προώθησης Τουριστικού Προϊόντος Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης προϋπολογισμού 2,1 εκατομμύρια ευρώ, το οποίο χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ. Ένα χαρτοφυλάκιο το οποίο έχει μπει δυναμικά στον στρατηγικό σχεδιασμό της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, χρησιμοποιώντας, όπως πολύ σωστά αναφέρεται, όλα τα χρηματοδοτικά εργαλεία. Πέρα από το Ταμείο Ανάκαμψης, χρησιμοποιούμε και πόρους από το ΕΣΠΑ. Μάλιστα, σήμερα υπογράφηκε η σύμβαση ύψους 2,1 εκατομμυρίων ευρώ για την τουριστική προβολή της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, την οποία χρηματοδοτεί η περιφέρεια μέσω ΕΣΠΑ. Στην Αθήνα, βέβαια, είχαμε την ευκαιρία να πραγματοποιήσουμε το πρώτο διαπεριφερειακό συμβούλιο τουρισμού μετά την ανάληψη των καθηκόντων του κυρίου Κικίλια. Είναι μια πολύ καλή ευκαιρία αυτά τα συμβούλια, γιατί έχουμε την δυνατότητα να ανταλλάξουμε και τεχνογνωσία και εμπειρίες και να αναπτύξουμε την διαπεριφερειακή συνεργασία. Ήδη εργαζόμαστε μαζί με την Κεντρική Μακεδονία στην ανάπτυξη και του Yachting, όπως είχαμε αναφέρει πριν λίγο διάστημα, αν θυμάστε, αλλά και στην ανάπτυξη των Film Office, με τα οποία προσπαθούμε και εμείς να προσελκύσουμε παραγωγές κινηματογραφικές παγκοσμίου ενδιαφέροντος, έτσι ώστε να έμεσα να προβάλλουμε εικόνες και πλάνα από την περιοχή και να προσελκύσουμε τον σύγχρονο τουρίστα. Κάνοντας τον απολογισμό της συνάντησης στην Αθήνα, ο εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος Τουρισμού στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Ανάσης Τσόνης, αναφέρθηκε στο βασικό επιστέγασμα που δεν είναι άλλο από τη σύμπνοια και την αλληλεπίδραση όλων στην προσπάθεια ανάπτυξη του τουρισμού στη χώρα. Όπως τόνισε ο ίδιος, τα μηνύματα για τη φετινή χρονιά είναι θετικά, ωστόσο, επειδή ο τουρισμός είναι ένα ευμετάβλητο προϊόν που μπορεί να επηρεαστεί άμεσα από τις υγειονομικές συνθήκες, δηλώνουν συγκρατημένα αισιόδοξοι για τη φετινή χρονιά. Όπως έδειξε το παρελθόν και η εμπειρία μας, τα πράγματα μεταβάλλονται από λεπτό σε λεπτό και από ημέρα σε ημέρα. Ωστόσο, ας ελπίσουμε ότι τα πράγματα θα εξελιχθούν καλά και υπό αυτές τις προϋποθέσεις θεωρώ, όπως είπε ο κύριος Τσόνης, ότι θα είναι μια πολύ ευνοϊκή χρονιά. Είναι πολύ αισιόδοξα τα μηνύματα. Βέβαια, πάντα δείχνουμε συγκρατημένη αισιοδοξία δεδομένων των υγειονομικών συνθήκων. Αν οι υγειονομικές συνθήκες το επιτρέψουν, και πιστεύω ότι σίγουρα τα νούμερα θα είναι θεαματικά. Άλλωστε, αυτή δείχνει και η τελευταία έρευνα του INSEAD, η οποία κάποιοι πήγαν να ουσιαστικά να παραπλανήσουν την κοινή γνώμη, λέγοντας ότι είχαμε μείωση του τουρισμού το 2020 που ήταν η πρώτη χρονιά της πανδημίας, και η μελέτη βγαίνει σε σύγκριση με το 19, που 19 ήταν η καλύτερη χρονιά για τον τουρισμό. Εμένα από τη συγκεκριμένη έρευνα με ικανοποίησε ότι είδαμε ότι η μέση δαπάνη, το μέσο ποσό το οποίο σπαταλά ο τουρίστας στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, παρουσίασε μία αύξηση της τάξης των 35%,
όταν η μεσοσταθμική αύξηση ήταν 5 με 6% για τις υπόλοιπες περιφέρειες της χώρας. Όπως καταλαβαίνετε, ένα πολύ σημαντικό ποσοστό, γιατί πια πέρα από την ποσότητα μας ενδιαφέρει και η ποιότητα, δηλαδή πέρα από την ποσότητα των τουριστών θέλουμε να προσελκύουμε και ποιοτικούς τουρίστες. Λέγοντας ποιοτικούς τουρίστες, σημαίνουν τουρίστες οι οποίες δαπανούν ένα μεγάλο ποσοστό για την ανακεφαλή για τις διακοπές τους. Σε ό,τι αφορά στην περιφέρεια, όπως έκανε γνωστό ο ίδιος, παρουσιάστηκε εκ νέου το δίπτυχο ήλιος-θάλασσα, επικεντρώνοντας ωστόσο στο στόχο της ανάπτυξης του 12μηνου τουρισμού που προϋποθέτει εναλλακτικές μορφές τουρισμού όπως η χάραξη μονοπατιών που ήδη εμπεριέχεται στο ετήσιο πρόγραμμα δράσης περιφέρειας, η καταγραφή της ιδιαίτερης γαστρονομίας της περιοχής αλλά και το ζήτημα των συνεργών σταθμών για τους οποίους ζητήθηκε να συνεχιστεί η απρόσκοπτη είσοδος χωρίς καθυστερήσεις με αποτελεσματικούς ελέγχους και με παράλληλη αναβάθμισή τους όπως αυτή που ανακοινώθηκε πριν από λίγο διάστημα. Για το σταθμό των Κήπων. Όπως εξήγησε ο κ. Τσόνης, υπήρξε και εκτενής αναφορά στο αεροδρόμιο της Αλεξανδρούπολης και στην ανάγκη προώθησης του αιτήματος για τη δημιουργία αποθήκευσης καυσίμων, ώστε να μπορεί να υποδέχεται και πτήσεις εξωτερικού και τσάρτερ για να υπογραμμίσει και την ανάγκη περαιτέρω ενδοπεριφερειακών συνεργασιών που οδηγούν πάντα σε καλύτερα αποτελέσματα. Ο ήλιος θάλασσα σίγουρα θα δουλέψει, αλλά εμείς, όπως πολύ σωστά αναφέρετε, θα το δείτε και στην προγραμματική σύμβαση που υπογράψαμε. Μας ενδιαφέρει μια 12μηνη προσέλκυση τουριστών στην περιοχή. Και αυτό για να αναπτυχθεί πρέπει να αναπτυχθούν θεματικά κομμάτια τουρισμού. Επενδύουμε στον θρησκευτικό τουρισμό, επενδύουμε στον πολιτισμό, επενδύουμε στη γαστρονομία της περιοχής, έτσι ώστε να μπορέσουμε πέρα από το κλασικό αυτό δίπτυχο να προσελκύσουμε τουρίστες και τους επόμενους μήνες του χρόνου. Αυτός είναι ο στόχος. Προς αυτό το σημείο εργαζόμαστε. Υπάρχει πολύ στενή συνεργασία και με την τοπική αυτοδιοίκηση. Μεγάλη απόδειξη αυτού πριν λίγο καιρό το Σουφλί, μετά από μια προσπάθεια δική μας και μια προσπάθεια του Δήμου Σουφλίου και μιας ομάδας εκεί που εργάστηκε σκληρά, κατάφερε να μπει στον παγκόσμιο τουριστικό χάρτη. Ο διοικητής του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου της Αλεξανδρούπολης, ο κύριος Βαγγέλης Ρούφος, ευχαριστεί θερμά την αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία κοινωνικής προσφοράς Ελληνικού Εφοπλισμού Συνένωσης, καθώς και το κοινοφελές Ίδρυμα Λάτσι για την ολοκλήρωση της δωρεάς αξίας περίπου 100.000 ευρώ στην μονάδα εντατικής νοσηλείας νεογνών. Ήδη στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης ολοκληρώθηκε η δωρεά αξίας 100.000 ευρώ σε ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό προς τη μονάδα εντατικής νοσηλείας νεογνών από την αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία κοινωνικής προσφοράς Ελληνικού Εφοπλισμού Συνένωσης μαζί με το κοινοφελές ίδρυμα Λάτσι. Συγκεκριμένα, η δωρεά περιελαμβάνει μια σύγχρονη θερμοκοιτίδα ανοιχτού κλειστού τύπου για την νοσηλεία πολύ πρόωρων νεογνών, έναν τελευταίας τεχνολογίας ανεπνευστήρα, ένα σύστημα χορήγησης μονοξιδίου του αζότου για την αντιμετώπιση πολύ σοβαρών απειλητικών για τη ζωή, αναπνευστικών προβλημάτων των νεογνών και ένα monitor unique για την καταγραφή και παρακολούθηση της ισχυμικής εγκεφαλοπάθειας στα νεογνά. Σήμερα η ΜΕΝΟ συλλεύει περίπου 400 με 450 πρόωρα και τελειόμηνα νεογνά κατά έτος που χρήζουν εντατικής ή αυξημένης φροντίδας και η δυναμικότητα του τμήματος είναι 28 κλίνες, εκ των οποίων οι 8 κλίνες θερμοκοιτίδες εντατικής νοσηλείας επίπεδου 3, που πολλές φορές υπερκαλύπτονται μέχρι 150%, 12 κλίνες θερμοκοιτίδες αυξημένης φροντίδας εντατική νοσηλεία επίπεδου 2 για νεογνά τελειόμηνα ή πρόωρα με υπιότερα προβλήματα ή νεογνά που μεταφέρονται από την εντατική μετά την πάροδο των οξέων προβλημάτων τους και 8 κλίνες απλής νοσηλείας επίπεδου 1. Μια δωρεά περίπου 100.000 ευρώ με διάφορα μηχανήματα ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό για τη μονάδα εντατικής θεραπείας νεογνών. Μια μονάδα η οποία έχει ιδρυθεί από το 1982 στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης και συνεχίζει να λειτουργεί μέχρι σήμερα. Είναι το μοναδικό τρίτοβάθμιο κέντρο αναφοράς στην περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης και ευτυχώς που το έχουμε και πραγματικά είμαστε ευτυχείς και το βλέπω και από τα σχόλια των πολιτών της περιοχής μας και από αυτούς που έχουν κατά καιρούς νοσηλεύσει τα παιδάκια τους που γεννήθηκαν πρόωρα. Από τις 25 Ιουνίου του 2020, ο Δήμος Αλεξανδρούπολης κατέθεσε στο Υπουργείο Ναυτιλίας αίτημα για την παραχώρηση της χρήσης της Δυτικής Χερσαίας Ζώνης του λιμανιού, διαβεβαίωσε ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης Γιάννης Ζαμπούκης, μιλώντας στο Status Radio και στο Σταύρο Αποστολίδη. Με τη ρητεία αυτή δήλωση, ο Δήμαρχος διέψευσε ουσιαστικά όσο πιο κομψά μπορούσε τον Υπουργό Ναυτιλίας Γιάννη Πλακιωτάκη, αποδίδοντας τη δήλωσή του σε φόρτο εργασίας. Ο Υπουργός, σε συνέντευξή του στο ίδιο ραδιοφωνικό σταθμό, δήλωνε ότι δεν έχει κατεθεί μέχρι τώρα κανένα αίτημα για την παραχώρηση της δυτικής χερσαίας ζώνης του λιμένα.
Άλλα λέει ο Πλακιωτάκης και άλλα λέει ο Ζαμπούκης για την παραχώρηση της Δυτικής Χερσαίας Ζώνης. 25 Ιουνίου του 2020. Του 2020. Και έκτοτε δεν έχετε καμία απάντηση. Έκτοτε κάθε φορά που κάναμε επίσκεψη στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής είναι το κεντρικότερο θέμα. Ακόμη μία περίπτωση που ακούγοντάς την κανείς θα μπορούσε να πει και τώρα ποιο να πιστέψεις, τον Υπουργό ή τον Δήμαρχο, ποιος από τους δύο και γιατί τα λέει διαφορετικά με δηλώσεις που αναιρούν ο ένας τον άλλον. Ο κύριος Πλακιωτάκης να λέει πως εμείς δεν έχουμε επίσημα κανένα αίτημα παραχώρησης και ο κύριος Ζαμπούκης να λέει τα ακριβώς αντίθετα, ότι δηλαδή ο Δήμος έχει καταθέσει το σχετικό αίτημα τόσο στον Οργανισμό Λιμένος Αλεξανδρούπολης όσο και στο Υπουργείο Ναυτιλίας από το καλοκαίρι του 2020 και συγκεκριμένα από τον Ιούνιο, κάνοντας ό,τι προβλέπεται σε αυτή την περίπτωση περί παραχώρησης της χρήσης της Δυτικής Χερσαίας Ζώνης. Τον ψάχνουν να διορθώσει τη δήλωσή του γιατί απάντησε χωρίς να είναι απόλυτα σίγουρος, λέει ο κύριος Ζαμπούκης, και ευτυχώς που αυτά είναι και γραπτός, υποστηρίζει ο Δήμαρχος. Και η αλήθεια είναι πως και οι δικές μας πληροφορίες αναφέρουν πως τουλάχιστον σε ό,τι αφορά στον Όλα, πράγματι υπάρχει το σχετικό έγγραφο. Πίασε τον κύριο Πλακιωτάκη, τον κύριο Υπουργό, και σας έδωσε μια απάντηση που μάλλον ανθρώπινα ο άνθρωπος με το φόρο του εργασίας, τον όγκο δουλειάς που έχει και τα πολλά λιμάνια που, με τα οποία διαχειρίζεται και ασχολείται, να μην θυμάται ότι υπάρχει γραπτή αλληλογραφία και προς τον Υπουργό και προς την διοίκηση του Όλα για το συγκεκριμένο ακριβώς θέμα. Είναι στη διάθεσή σας. Εφόσον ολοκληρώσω τον κύκλο συνομιλιών που έχω με τον κύριο Υπουργό, διότι από εχθές τον ψάχνω προκειμένου να διορθώσει την δήλωσή του αυτή και να απαλλάξει και εμένα από την οποιαδήποτε κατηγορία, τα δελτία τύπου που έχουν βγει και πάλι με κατηγορούν ότι δεν γίνονται ενέργειες, αλλά πάλι για ακόμη μια φορά υπάρχουν ενέργειες και ευτυχώς και όπως και στο Αλτιναμάζι, έτσι και στην Χερσαία Ζώνη, υπάρχει γραπτή αλληλογραφία με τις αντίστοιχες διοικήσεις. Που αφορά ειδικά την Δυτική Χερσαία Ζώνη του Λιμανιού. Στη Χερσαία Ζώνη, έτσι ακριβώς. Είναι έγγραφα δηλαδή που στείλατε εσείς προς το Υπουργείο. Δημόσια έγγραφα, κύριε Αποστολή. Και με τα οποία τι ζητάτε, ζητάτε την παραχώρηση, τι ζητάτε. Το αυτονόητο. Ζητάμε την παραχώρηση της χρήσης της Δυτικής Χερσαίας Ζώνης, αν θέλετε. Είναι αρκετά και εμπεριστατωμένη η επιστολή και το αίτημα που υπάρχει. Είναι ακριβώς αυτά τα οποία συζητάτε και συζητάνε και χρόνια για την Δυτική Χερσαία Ζώνη. Έχει υποβληθεί το αίτημα εγγράφους και οι απαντήσεις που έχουν δοθεί προφορικά, γιατί το υποστήριξα και με επίσκεψή μου στο Υπουργείο και, και με τον κ. Πλακιωτάκη και με τον πρόεδρο και τον διευθύνοντα σύμβουλο του ΤΑΙΠΕΔ, τους γενικότερης πληροφόρησης του διαρκούς αιτήματος του Δήμου Αλεξανδρούπολης, είναι αυτό ότι υπάρχει σε εξέλιξη μια διαγωνιστική διαδικασία. Με την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας θα είναι το πρώτο θέμα το οποίο θα μπει στην ατζέντα του Υπουργείου και του ΕΠΕΔ για το πώς μπορεί να γίνει η διαχείριση. Ναι, Δήμαρχε, το ερώτημα έχει να κάνει με το εάν και κατά πόσον αυτή η διαδικασία πρέπει να ξεκινήσει μετά την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας που τρέχει αυτή τη στιγμή στον Όλα. Ή αν θα έπρεπε να είχε γίνει νωρίτερα, καταλαβαίνετε πώς το εννοώ. Κύριε Αποστολίδη, υπάρχει εκδήλωση του ενδιαφέροντος, αιτήματος του Δήμου Αλεξανδρούπολης για τη Χερσαία Ζώνη, για τους λόγους που αναφέρονται και τους γνωστούς, και η ιστοριακή θεσμικότητα και οι χρήσεις. Άρα έκανε λάθος χθες ο Υπουργός που μας είπε πως δεν έχει κατατεθεί κανένα αίτημα από κανέναν φορέα όσο τοπικό. Γίνεται, με περισσότερη πολιτική ευγένεια να σου το πω, στο φόρτο εργασίας που καλά, δεν είναι θέμα κομψότητας τώρα, είναι δεδομένο. Είναι ευγένεια όμως. Ναι, σύμφωνοι. Και μάλιστα τον κάλεσα και χθες και σήμερα προκειμένου να βγει ο ίδιος για να με βγάλει από την δύσκολη αυτή θέση και να διορθώσει αυτή του την δήλωση. Καλά κάνετε και το ρωτήσατε. Κακώς όμως απάντησε χωρίς να είναι απόλυτα σίγουρος. Υπάρχει γραπτή αλληλογραφία και ευτυχώς που υπάρχει αλληλογραφία αυτή και μπορώ να αποδείξω ότι υπάρχει η εκδήλωση του ενδιαφέροντος και του αιτήματος του Δήμου της Αλεξανδρούπολης. Πολλά τα λιμάνια, πολλούς και ο φόρτος εργασίας, όπως τονίζει και ο Δήμαρχος. Πού να προλάβει ο Υπουργός να ενημερωθεί και να τα εξετάσει όλα. Ας ακούσουμε τώρα και το σχετικό ηχητικό από την εκπομπή του Σταύρου Αποστολίδη και την τοποθέτηση του κυρίου Πλακιωτάκη, που προκάλεσε συζήτηση και αναστάτωση για το τι τελικά συμβαίνει, εάν υπάρχει το έγγραφο αυτό, εάν εστάλει και ποιος το πήρε. Μέχρι στιγμής έχει κατατεθεί κάποιο σχετικό αίτημα με τον σκοπό αυτόν, προς την κατεύθυνση αυτή, από τοπικούς φορείς εννοώ. Αυτή την ώρα, σας είπα, εξετάζονται όλα τα ζητήματα. Σε κάθε όμως περίπτωση, εφόσον υποβληθεί, εμείς θα το εξετάσουμε. Ναι, δεν έχετε πάντως κάτι τέτοιο αίτημα μέχρι στιγμής, έτσι. Σας είπα, νομίζω, απάντησα. Ωραία.
την παρέμβαση και αντίδραση όλων των τοπικών φορέων και κυρίως του Δήμου Αλεξανδρούπολης, συνιστά ο υπονάβαρχος του λιμενικού σώματος εν αποστρατεία, ο κύριος Νίκος Παπανικολόπουλος, ύστερα από τη συνέντευξη του Υπουργού Ναυτιλίας, που διαβεβαίωσε ότι δεν έχει κανένα αίτημα για παραχώρηση της δυτικής χερσαίας ζώνης του λιμανιού από το Δήμο και της περί αντιθέτου διαβεβαίωσης του Δημάρχου Γιάννη Ζαμπούκη. Ο κύριος Παπανικολόπουλος εκτιμά πως η κατάσταση είναι δύσκολα να στρέψει, αφού σε λίγες εβδομάδες ολοκληρώνεται η διαδικασία πώλησης του πλειοψηφικού πακέτου των μετοχών του Όλα σε ιδιωτικά φαντς. Την κινητοποίηση όλων των τοπικών φορέων και ιδίως του Δήμου Αλεξανδρούπολης προτείνει ο πρώην κεντρικός λιμενάρχης της Αλεξανδρούπολης Νίκος Παπανικολόπουλος. Ύστερα από την πρόσφατη συνέντευξη του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Γιάννη Πλακιωτάκη στο Status Radio και στο Σταύρο Αποστολίδη, που διαβεβαίωσε ότι δεν έχει κανένα αίτημα για παραχώρηση της δυτικής χερσαίας ζώνης του λιμανιού από το Δήμο και της περί αντιθέτου διαβεβαιώσης του Δημάρχου Γιάννη Ζαμπούκη, ο κ. Παπανικολόπουλος εκτιμά πως η κατάσταση είναι δύσκολα αναστρέψιμη, αφού σε λίγες εβδομάδες ολοκληρώνεται η διαδικασία του πλειοψηφικού πακέτου των μετοχών του Όλα σε ιδιωτικά φαντς. Τόνισε επίσης ότι η Μαρινά Σκαφόρα Αναψυχής δεν έχει ακόμα χωροθετηθεί και άρα Όλα δεν μπορεί να την επικαλεστεί ως σχεδιαζόμενη λιμενική χρήση στη συγκεκριμένη έκταση. Ωστόσο, κατέληξε σχολιάζοντας πως για τη συγκεκριμένη περιοχή συζητάμε εδώ και 30 χρόνια χωρίς κανένα ουσιαστικό αποτέλεσμα ως προς την αξιοποίηση του χώρου. Και είναι απορίας άξιον, όπως λέει, πως τη σύσκεψη που έγινε πριν από λίγες ημέρες στα γραφεία του Όλα, παρουσία του Υπουργού, από κανένα φορέα δεν τέθηκε το θέμα, λες και έχει λυθεί, όπως είπε. Ή δεν μας ενδιαφέρει. Αυτό έπρεπε να είχε ξεκινήσει το 17 και για να μην πάω και πιο παλιά, όταν έγινε κανονικά τροποποίηση της ζώνης λιμένα το 2008, τότε φώναζα εγώ και έλεγα αφαιρέστε το κομμάτι κάτω από το φάρο και προσθέστε τα μαϊστριανά. Πρόθεσαν τα μαϊστριανά, τα οποία πλέον αν δεν τα πρόθεταν τότε θα ήταν οι άνθρωποι έρμεο. Mm-hmm. Που έχουν τις ιδιοκτησίες εκεί, τότε τα βάλανε τα μαϊστριανά επίσημα στη χερσαία ζώνη. Στην τροποποίηση που κάνανε το 8 και αφαιρέσαν το κομμάτι κάτω από το φάρο. Δεν το έκαναν αυτό τότε το 2008 και προχώρησαν έτσι. Mm-hmm. Δηλαδή αυτή τη στιγμή έχουμε μια χερσαία ζώνη καθορισμένη το 8. Η προηγούμενη που είχε γίνει ήταν το 1966, αν δεν απατώμε. Mm-hmm. Το θέμα βεβαίως κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του κυρίου Πλακιωτάκη προχθές στην Αλεξανδρούπολη δεν θα μπορούσε. Δεν το άλλο αυτό πάλι. Δεν έθεσε κανένα θέμα λες και δεν μας απασχολεί. Τον είχαν ενώπιο σε ενώπιο να του θέσουν βουλευτές, δήμαρχος, διοίκηση του Όλα να θέσουν αυτό το θέμα. Τους αν δεν τους απασχολεί καθόλου αυτό το θέμα. Όχι, τους απασχολεί. Ο Δήμαρχος μας λέει ότι κάθε φορά που συναντιέμαι με τον κύριο Πλακιωτάκη είναι πρώτο θέμα, λέει, αυτό που συζητάμε. Έχει το αποτέλεσμα. Ξέρετε, αλλά προχθές δεν το κουβεντιάσαμε διότι δεν ήταν στην ατζέντα. Ναι, καλά, εντάξει. Αυτές οι συσκέψεις είναι μόνο για να βγουν αναμνηστικές φωτογραφίες. Ναι. Αυτό είναι. Καλά. Λοιπόν, με λίγα λόγια, για να καταλήξουμε κάπου, κύριε Παπανικολόπουλε, κατά την εκτίμησή σας, μάλλον ο χρόνος έχει χαθεί και τζάμπα κουβεντιάζουμε τώρα για τη δυτική χερσαία ζώνη του λιμένα. Ναι, αλλά να το πει επίσημα το ΤΑΙΠΕΔ αυτό. Ή ο οργανισμός λιμένα, ή ο Δήμος. Ή ο Δήμος να πει: εγώ δεν με ενδιαφέρει αυτό το κομμάτι, σταματήσει αυτή τη συζήτηση. Εμένα δεν με ενδιαφέρει να το πάρω αυτό το κομμάτι. Ή να βγει Όλα να πει: εγώ δεν το δίνω. Ή να βγει το ΤΑΙΠΕΔ επίσημα και να πει: εγώ δεν το δίνω. Τον Απρίλιο του 2017, η εγκύκλωση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής προέτρεπε τους φορείς διοίκησης των λιμένων να επανακαθορίσουν τις χερσαίες ζώνες λιμένα, αποχαρακτηρίζοντας αυτές που δεν εξυπηρετούν ή δεν σχεδιάζονται να εξυπηρετήσουν λιμενικούς σκοπούς. Επεσήμανε δε ο κ. Παπανικολόπουλος πως η εγκύκλειος έλεγε ότι ο αποχαρακτηρισμός θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το άρθρο 21 του νόμου 2971/2001, διαβλέποντας δε μία διαφορία εκ μέρους των δύο φορέων, έστειλε, όπως είπε, στις 14 Ιουνίου του 2017 προσωπική επιστολή τόσο στον τότε Δήμαρχο Αλεξανδρούπολης Βαγγέλη Λαμπάκη, όσο και στον τότε Πρόεδρο του Όλα Χρήστο Δούκα. Δυστυχώς, αντί να ξεκινήσουν διαδικασίες σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του νόμου 2971/2001 για τον αποχαρακτηρισμό του χώρου κάτω από το φάρο από ζώνη λιμένα, με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξανδρούπολης έγινε αποδεκτή η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Όλα για παραχώρηση του χώρου για χρονικό διάστημα 13 ετών με ετήσιο μίσθωμα 5.000 ευρώ, με έναρξη στις 14 Σεπτέμβρου του 2016 και λήξη στις 13 Σεπτέμβρου του 2029. Και εύλογα μπαίνει το ερώτημα, μετά το καλοκαίρι του 2029 με την έλευση ιδιώτης στο μετοχικό σχήμα του Όλα, τι θα γίνει? Ίσως ορθώς αναρωτιέται ο κ. Παπανικολόπουλος να έγινε αυτή η παραχώρηση ως προσωρινή λύση, καθώς έπρεπε να μην χαθούν τα κονδύλια για την υλοποίηση της πράξης ανάπλασης που εκκρεμούσε εκείνη την περίοδο. Όμως θα έπρεπε συγχρόνως να ξεκινήσει και ο αποχαρακτηρισμός του συγκεκριμένου μέρους από ζώνη λιμένα ως οριστική λύση
σχέση με τη διαδικασία τροποποίησής της. Το έχω αναφέρει, όπως είπε πολλές φορές, ότι η παραχώρηση και η προγραμματική σύμβαση για μέρος της καθορισμένης ζώνης λιμένα είναι τελείως διαφορετικό πράγμα από την τροποποίησή της. Η παραχώρηση και η προγραμματική σύμβαση είναι προσωρινές λύσεις και έχουν ημερομηνία λήξης, ενώ η τροποποίηση της ζώνης λιμένα είναι οριστική λύση και επέρχεται με μια απλή διοικητική πράξη, η οποία ολοκληρώνεται μέσα σε 3 μήνες το πολύ. Δυστυχώς, κάτι τέτοιο δεν έγινε παρά το γεγονός ότι το Υπουργείο Ναυτιλίας, με την εγκύκλειό του τον Απρίλιο του 2017, έκουρε τον κόμμα του κινδύνου, καθώς πλησίαζε η ώρα που το ΤΑΙΠΕΔ θα πουλούσε το πλειοψηφικό πακέτο των οργανισμών λιμένα. Μετά από τις 17 Εβδόμου του 2020, πρόσκληση υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απόκτηση πλειοψηφικού μεριδίου συμμετοχής στον όλα του ΤΑΙΠΕΔ, τα πράγματα έχουν φτάσει σε οριακό σημείο. Ενδεχομένως νομικά να μην μπορεί να γίνει τροποποίηση της ζώνης λιμένα, καθώς αυτή ήδη περιλαμβάνεται στην πρόσκληση και βάσει αυτής εκδήλωσαν ενδιαφέρον τα 4 επενδυτικά σχήματα, 2 αμυγή και 2 κοινοπρακτικά που ανακοίνωσε στις 16 Δεκάτου του 2020 το ΤΑΙΠΕΔ. Εάν θέλουμε το χώρο κάτω από το φάρο να τον διαφεντεύει η τοπική μας κοινωνία μέσω του οικίου Δήμου και όχι τα ξαναφάτς, απαιτούνται άμεσες ενέργειες. Αυτή τη στιγμή φαίνεται, όταν έκανε την προκήρυξη το ΤΑΙΠΕΔ τον Ιούλιο του 2020, φαινόταν όλη η χερσαία ζώνη και αυτό το κομμάτι που μιλάμε κάτω από το φάρο. Συνεπώς αυτός που είχε κάνει τις προσφορές, που είχε και εκδηλώσει το ενδιαφέρον ότι θέλει να πάρει το πλειοψηφικό πακέτο, υποτίθεται ότι θα έπαιρνε και αυτό το κομμάτι. Όταν τώρα το αφαιρέσουμε, δεν ξέρω πως υπάρχουν και νομικά προβλήματα. Τώρα το παράδειγμα του Δήμου Ιγουμενίτσας για το θέμα της παραχώρησης τμήματων της χερσαίας ζώνης του οργανισμού Λιμένος, που τα κατάφερε με την Κυβερνητική Επιτροπή να προτείνει την παραμονή του στο καθεστώς της χερσαίας ζώνης Λιμένος και την ταυτόχρονη μακροχρόνια παραχώρηση της χρήσης τους από τον οργανισμό Λιμένος προς το Δήμο Ιγουμενίτσας, χρησιμοποίησε ο Δημοτικός Σύμβουλος Αλεξανδρούπολης και πρώην Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών, ο κ. Γιώργος Κουκουράβας, σχολιάζοντας τα όσα έγιναν γνωστά μετά τις δηλώσεις του Δημάρχου Αλεξανδρούπολης και του αρμοδίου Υπουργού, με τον κ. Ζαμπούκη να υποστηρίζει πως έχει κάνει τις απαιτούμενες ενέργειες προς τον Όλα και το Υπουργείο για την παραχώρηση της Δυτικής Χερσαίας Ζώνης και τον κύριο Πλακιωτάκη να διαψεύδει οποιαδήποτε τέτοια κίνηση, λέγοντας μάλιστα πως το Υπουργείο του δεν έχει υποβληθεί κανένα αίτημα παραχώρησης. Ο κύριος Κουκουράβας θεωρεί πως ο Δήμος Αλεξανδρούπολης μπορεί να ακολουθήσει το παράδειγμα του Δήμου Ιγουμενίτσας, ικανοποιώντας έτσι την τοπική κοινωνία ώστε να εξαιρεθούν από την παραχώρηση του λιμανιού τμήματα της χερσαίας ζώνης. Το παράδειγμα του Δήμου Ιγουμενίτσας, που πρόσφατα κατάφερε να διαχωρίσει τις εκτάσεις του λιμανιού που θα παραμείνουν προς αξιοποίηση στο Δήμο της πόλης, έφερε ο πρώην Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Γιώργος Κουκουράβας. Όπως διαβεβαίωσε ο κ. Κουκουράβας, μπορεί η διαδικασία απόλυσης του οργανισμού Λιμένος Αλεξανδρούπολης να βρίσκεται στην τελική ευθεία, αλλά υπάρχει ακόμη χρόνος και περιθώρια αντιδράσεων από την πλευρά του Δήμου, ώστε να διεκδικηθεί η κυριότητα της Δυτικής Χερσαίας Ζώνης του λιμανιού. Δήλωσε επίσης ότι η παράταξή του θα ζητήσει αναλυτική ενημέρωση από τον Δήμαρχο Γιάννη Ζαμπούκη. Γι' αυτό και η Ιγουμενίτσα δεν το έκανε τότε. Ολοκληρώθηκε το master plan, βγήκε η παραχώρηση και τώρα τι έκανε η Ιγουμενίτσα? Μέσω κυβερνητικής επιτροπής και απευθυνόμενη στο ΤΑΙΠΕΔ, γιατί μην ξεχνάμε το ΤΑΙΠΕΔ, ναι, το Υπουργείο Ναυτιλίας ως πολιτικό όργανο και ο υπουργός ως πολιτικά, ο πολιτικός εκπρόσωπος της κυβέρνησης, αλλά το ΤΑΙΠΕΔ τι έκανε τώρα? Τροποποίησε τα σχέδια της παραχώρησης του λιμένα Ιγουμενίτσας. Ναι. Και μάλιστα προχθές την Τετάρτη. Τι τροποποίησε ακριβώς? Τροποποίησε το master plan δηλαδή? Τροποποίησε την παραχώρηση. Δηλαδή είπε, κάνω μια τροποποίηση στην παραχώρηση και λέω αυτά στο Δήμο, αυτά προς παραχώρηση. Και μάλιστα την Τετάρτη το απόγευμα, κύριε Αποστολίδη, από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ιγουμενίτσας. Ναι, το παρακολούθησα. Πέρασαν τα τροποποιημένα σχέδια, παρουσιάστηκαν μάλλον, δεν πέρασαν, παρουσιάστηκαν εκεί πέρα. Ναι. Άρα θέλω να πω ότι δεν χάθηκε κάποιο πολύ, γιατί και όλα τότε δεν ήταν έτοιμος να πει στο Υπουργείο κρατάω αυτά και αποδεσμεύω αυτά. Δεν είχε ολοκληρωθεί το master plan του. Επομένως, ναι, καταλήγοντας, για να μην κουράζω κιόλας, καταλήγοντας λέω ότι τώρα και τώρα ακόμα, αν ξεκινήσει και ζητηθεί από το ΤΑΙΠΕΔ να τροποποιηθεί η σύμβαση παραχώρησης που είναι σε εξέλιξη και να αφαιρεθούν αυτά που δεν χρειάζονται για το λιμένα, ναι, έτσι, μπορεί να γίνει.
Για την ιστορία, να πούμε πως η απόδοση του συνόλου των τμήματων της χερσαίας ζώνης του Λιμένα Ιγουμενίτσας ήταν βασική προτεραιότητα του τοπικού Δήμου. Το θέμα της χερσαίας ζώνης Λιμένα Ιγουμενίτσας ήταν διαχρονική αντιπαράθεση της εκάστοτε δημοτικής αρχής με της δικής του οργανισμού Λιμένος Ιγουμενίτσας, αλλά και της κλιματικής υπηρεσίας. Υπενθυμίζουμε ότι η χερσαία ζώνη Λιμένα Ιγουμενίτσας περιλαμβάνει όλο το παραλιακό μέτωπο της Ιγουμενίτσας, των Σιβώτων και της Πλαταριάς. Βρίσκεται δε υπό τη διαχείριση του οργανισμού Λιμένος, δυνάμει της από τις 3 Δευτέρου του 2002 σύμβαση παραχώρησης, μετά και τη μετατροπή του Λιμενικού Ταμείου σε ανώνυμη εταιρεία, παίρνοντας ως πρίκα όλη την έκταση της χερσαίας ζώνης, ανεξάρτητα από τη σχέση της με τις ανάγκες του Λιμένα. Για τη Δημοτική Αρχή, η οριστική επίλυση του ζητήματος αποτέλεσε εξ αρχής πρώτη προτεραιότητα και έτσι με πρωτοβουλία του Δημάρχου του κ. Λόλου. Πραγματοποιήθηκε το 2015 συνάντηση των 13 Δημάρχων σε Δήμο που φιλοξενούνται οργανισμοί Λιμένων, με στόχο την ενιαία επίλυση και αντιμετώπιση του θέματος. Με συνεχείς πρωτοβουλίες αναδείχθηκε το ζήτημα της χερσαίας ζώνης, τα πει ο Δήμαρχος, πραγματοποιώντας συνεχώς παρεμβάσεις και συζητήσεις με την εκάστοτε πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Ναυτιλίας, θέτοντας το διεκδικητικό πλαίσιο, το οποίο παραμένει αμετάβλητο, ανεξαρτήτως κυβέρνησης, ανεξαρτήτως διοίκησης του οργανισμού Λιμένος και ανεξαρτήτως πρόθεσης ή μορφής ιδιωτικοποίησης. Το πλαίσιο δε στηρίχθηκε στις βασικές αρχές πως η απόδοση στο Δήμο των τμήματων της χερσαίας ζώνης που δεν εξυπηρετούν λιμενικές δραστηριότητες. Η απόδοση στο Δήμο των τμήματων που χρησιμοποιούνται από την τοπική κοινωνία και είναι προς το συμφέρον της. Το συγκεκριμένο πλαίσιο αποτυπώθηκε επανειλημμένα στις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Ιγουμενίτσας. Οι αποφάσεις αυτές αποτυπώθηκαν σε τοπογραφικά διαγράμματα και γνωστοποιήθηκαν στα αρμόδια Υπουργεία, στο Υπουργείο Ναυτιλίας και στο Υπουργείο Οικονομικών. Τελικά, μετά από πολλούς μήνες αναμονής και ακόμα περισσότερες υποσχέσεις και κινητοποιήσεις, παραδόθηκαν στο Δήμο Ιγουμενίτσας τα σχέδια που αποτυπώνουν τις προσπαραχώρησεις στο Δήμο εκτάσεις που μέχρι σήμερα ανήκαν στον οργανισμό Λιμένος Ιγουμενίτσας και που εξαιρούνται πλέον και επίσημα από τη σύμβαση παραχώρησης. Τα τελικά σχέδια φαίνεται πως αντικατοπτρίζουν τις διεκδικήσεις του Δήμου Ιγουμενίτσας. Μάλιστα, ο Δήμαρχος Ιγουμενίτσας προσφάτως εξέφρασε την απόλυτη ικανοποίησή του, αφού τα όσα ζητούσε η Δημοτική Αρχή αποτυπώνονται πλέον στην επίσημη σύμβαση παραχώρησης. Έχουμε το παράδειγμα της Ιγουμενίτσας. Οπότε, ναι, στην Ιγουμενίτσα πώς έγινε, ακριβώς το ίδιο? Ακριβώς το ίδιο. Τον Αύγουστο πέρασε η Κυβερνητική Επιτροπή, τροποποιήθηκαν από το ΤΑΙΠΕΔ τα σχέδια παραχώρησης, ενώ είναι σε εξέλιξη, δεσμευτικές προσφορές έχουν υποβάλει οι υποψήφοι ανάδοχοι και εκεί όπως και εδώ. Έτσι, και προχθές, ένα λεπτό. Εκεί πωλείται το πλειοψηφικό πακέτο του Όλα Ιγουμενίτσα, σας το πούμε. Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει. Είναι το ίδιο διακύβευμα. Αυτό είναι το. Ναι. Το ίδιο διακύβευμα. Ναι. Το ίδιο. Και προχθές το ΤΑΙΠΕΔ έστειλε τα τροποποιημένα σχέδια παραχώρησης και παρουσιάστηκαν στο Δημοτικό Συμβούλιο. Θέλω να πω δηλαδή ότι μπορεί να γίνει τώρα. Πρέπει να πατήσουμε στο μοντέλο της Ιγουμενίτσας. Ας δούμε τώρα, κυρίες και κύριοι, ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από τα όσα μας είπε ο ίδιος ο Δήμαρχος Ιγουμενίτσας, ο κύριος Λόλος, πώς δηλαδή ο Δήμος Ιγουμενίτσας κατάφερε μετά από πολλούς μήνες αναμονής και μετά από πολλές υποσχέσεις και κινητοποίησεις να παραδοθούν στο Δήμο του τα σχέδια που αποτυπώνουν τις προς παραχώρηση στον Δήμο εκτάσεις που μέχρι πρότινος ανήκανε στον οργανισμό Λιμένος Ιγουμενίτσας και τελικά εξαιρούνται και επίσημα από τη σύμβαση παραχώρησης. Εμείς από το 2014 ξεκινήσαμε τις αγωνιστικές μας κινητοποιήσεις για να περιέχουν τα τμήματα της χερσαίας ζώνης του Λιμένα Ιγουμενίτσας. Αυτά δηλαδή που δεν χρησιμοποιούνται από το λιμάνι και αυτά τα οποία κάνουν χρήση οι δημότες μας. Δεν ξέρω, δεν γνωρίζω μάλλον αν γνωρίζετε την Ιγουμενίτσα. Είναι μια ιδιόρυθμη κατάσταση. Όλο το παραλιακό μέτωπο της πόλης μας είναι χαρακτηρισμένο ως χερσαία ζώνη και καταλαβαίνετε ότι δεν διαχειριζόταν από εμάς. Εμείς λοιπόν εξ αρχής ξεκινήσαμε αυτή την αγωνιστική μας διεκδίκηση. Μας το υποσχεθήκαν πάρα πολλά κόμματα, πάρα πολλοί υπουργοί και φτάσαμε σήμερα εν έτη του 2022 που στο Υπουργείο πραγματικά ηγείται ο κύριος Πλακιωτάκης και θα ήθελα να τον ευχαριστήσω διότι ανταποκρίθηκε θετικά σε αυτή την αγωνιστική μας κινητοποίηση και αυτή μας τη διεκδίκηση διότι ήρθε ο ίδιος εδώ και είδε εξ ιδίων όμαση το τι είναι αυτό το οποίο διεκδικούμε. Παρ' όλα αυτά όμως δεν ήταν κάτι το οποίο μας χαρίστηκε. Το διεκδικήσαμε, κάναμε αγώνες, στείλαμε την πρότασή μας στο αρμόδιο Υπουργείο και στο ΤΑΙΠΕΔ, κλείσαμε το δημαρχείο μας συμβολικά, κλείσαμε το λιμάνι, κατεβάσαμε τις σημαίες μας με σύστηση. Σε βάση αυτό καλέσαμε σίγουρα όλους τους φορείς της πόλης να
συμπαρασταθούν σε, σε αυτή τη διεκδίκηση. Ήταν όλοι μαζί μας, θέλω να πω, οι φορείς, οι πολιτικοί παράγοντες του τόπου μας, και φτάσαμε αυτό στην αισιόδοξο κομμάτι, διότι ακόμα δεν ολοκληρώθηκε η διαδικασία της παραχώρησης των τιμάτων της χερσαίας ζώνης που δέχτηκε επί για λιμενικές δραστηριότητες στο Δήμο Ιγουμενίτσας, αλλά έγινε το βασικό. Ξεκαθαρίστηκε πλέον τι είναι εκείνο το οποίο θα πάει υπό τη ιδιωτικοποίηση και εκείνο το οποίο θα μείνει για να παραχωρηθεί στο Δήμο. Κύριε Δημαρχέ, διευκρινίστε μας σας παρακαλώ πολύ το εξής. Να πούμε βασικά ότι και το λιμάνι της Ιγουμενίτσας ακολουθεί τον ίδιο δρόμο που ακολουθεί και το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης. Δηλαδή, τι το μοντέλο της παραχώρησης, έτσι, του πλειοψηφικού πακέτου των μετοχών των οργανισμών λιμένος. Και όχι το μοντέλο της υποπαραχώρησης, έτσι δεν είναι? Όχι, έχει επιλεχθεί το μοντέλο της παραχώρησης, του πλειοψηφικού πακέτου, του 67%. Μάλιστα. Άρα λοιπόν έχουμε το ίδιο καθεστώς να αντιμετωπίσουμε, ενώ το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης και το λιμάνι της Ιγουμενίτσας, ξέρετε, αυτό κάνει διαφορά στην κουβέντα μας, γι' αυτό και σας το ρωτώ για να το διευκρινίσουμε. Όπως για παράδειγμα το λιμάνι της Καβάλας ακολουθεί ένα άλλο μοντέλο, το μοντέλο της υποπαραχώρησης. Οπότε εκεί η συζήτηση είναι ένα άλλο θέμα. Οπότε, άρα κύριε Δήμαρχε, να ρωτήσω το εξής. Εσείς είπατε ότι από το 2014 μέχρι και σήμερα, δηλαδή είναι ένας αγώνας που κράτησε περίπου 8 χρόνια, με τη μόνη διαφορά ότι το των επενδυτικών σχημάτων και με όλα αυτά που ήθελε να προωθήσει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ξεκίνησαν πριν από 2 χρόνια, κοντά στο 2020, έτσι δεν είναι? Ναι, έτσι είναι. Όντως, επί κυβερνήσεων ΣΥΡΙΖΑ ήταν προωθούντα το μοντέλο της υποπαραχώρησης, αυτό που γίνεται στην Καβάλα. Η Νέα Δημοκρατία άλλαξε αυτό το μοντέλο της παραχώρησης της χρήσης, πάρετε όπως θέλετε, και το πήγε στην μεταβίβαση του πλειοψηφικού πακέτου. Εγώ δεν θα μείνω εκεί, γιατί και το ένα και το όχι, άλλο. Όχι, ξέρετε γιατί το ρώτησα. Κύριε Δήμαρχε, καλά κάνετε και δεν μένετε σε αυτό. Ναι. Αλλά θέλω να πω ότι η επικυβερνήσεω ΣΥΡΙΖΑ σα ήρθε και εσά, όπω σε όλου του Δήμου και του οργανισμού λιμένου που θα έμπαιναν σε αυτή τη διαδικασία, μία, αν θέλετε, εγκύκλωση από το Υπουργείο Ναυτιλία, ένα χαρτί, ένα έγγραφο επίσημο, τέλο πάντων, α μην το ονοματίσω, που έλεγε ότι θα πρέπει να μπείτε σε μία διαδικασία συζήτηση με τον οργανισμό λιμένο για το τι τελικά χρειάζεστε ή όχι ω Δήμο και τι μπορείτε να χρησιμοποιήσετε από τα τμήματα της χερσαίας ζώνης. Δυστυχώς δεν μας είδε κανένα χαρτί από κανένα Υπουργείο. Μάλιστα. Και όχι από τη διοίκηση του οργανισμού. Εμείς σήραμε και το Υπουργείο και την πολιτική ηγεσία, αλλά και τη διοίκηση του οργανισμού, την τοπική διοίκηση του οργανισμού λιμένος. Και όπως σας είπα, αυτός ο αγώνας έχει ξεκινήσει από το 2014, σε εποχή που δεν ξέραμε αν το λιμάνι της Ιγουμενίτσας πουληθεί με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Απλώς εμείς βλέπαμε ότι ένα μεγάλο τμήμα της χερσαίας ζώνης, το οποίο δεν ήταν απαραίτητο για το λιμάνι, για να βοηθήσει δηλαδή τη λειτουργία του λιμανιού, ήταν υπό άλλο καθεστώς, υπό άλλη διοίκηση. Αυτό δεν μπορούσαμε να το ανεχτούμε και γι' αυτό ξεκινήσαμε από τότε σε ένα αγώνα. Θέλω να σας πω ότι το 2015, εγώ ως τότε δήμαρχος, είχα καλέσει όλους τους δημάρχους, οι οποίες έχουν λιμάνια ανώνυμη εταιρεία, και είχαμε κάνει συσκέψεις και στο Υπουργείο για να λύσουμε το θέμα αυτό σε γενικότερο, συλλογικά. Όλοι οι δήμοι που φιλοξενούν ανώνυμες εταιρείες λιμανιών και όχι δημοτικά λιμανικά ταμεία. Σας είπα, πέρασα από πολλές διοικητήδες, κάναμε πολλούς αγώνες, πέρασαν πάρα πολλοί υπουργοί και του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Δημοκρατίας. Μας υποσχεθήκαν διάφορα, αλλά τελικά δεν ευωδόθηκε αυτό το οποίο εμείς, για το οποίο εμείς αγωνιζόμαστε και το οποίο εμείς πιστεύαμε ότι είναι δίκαιο και πρέπει να έρθει στο Δήμο. Κύριε Δημαρχέ, το ουσιαστικό πρώτο πράσινο φως υποθέτω ότι το πήρατε το προηγούμενο καλοκαίρι, τον Αύγουστο, αν δεν κάνω λάθος, με την Κυβερνητική Επιτροπή, η οποία γνωμοδότησε υπέρ των ετοιμάτων και της πρότασής σας, έτσι δεν είναι? Κοιτάξτε, καταρχήν η πούληση του λιμένα επιτάχυνε κάποιες διαδικασίες, τις οποίες και εμείς πιέσαμε να επιταχυνθούν. Εκείνο που ζητάγαμε εμείς ήταν να αλλάξει η σύμβαση παραχώρησης, η οποία είχε υπογραφεί και κυρώθηκε το 2002, διότι αυτή η σύμβαση παραχώρησης προέλεπε όλο το τμήμα της χερσαίας ζώνης. Άρα λοιπόν τι πιέζαμε? Πιέζαμε την πολιτική ηγεσία και τον κύριο Πλακιωτάκη να τροποποιηθεί αυτή η σύμβαση παραχώρησης, να ξεκαθαρίσει πλέον τι είναι εκείνο το οποίο θα πάει προς ιδιωτικοποίηση και εκείνο το οποίο θα πάει προς την τοπική κοινωνία. Και πραγματικά, και το ξαναλέω για άλλη μια φορά, ότι ο κύριος Πλακιωτάκης ήταν από τους πιο θετικούς υπουργούς. Το είδε με θετικό μάτι από την αρχή, κατάλαβε το δίκαιο της διεκδίκησής μας
και στάθηκε στο πλευρό μας. Ναι, αλλά μας λέτε, κύριε Δήμαρχε, ότι είχατε κάνει όλες τις απαραίτητες κινήσεις προς τον αρμόδιο υπουργό και το αρμόδιο υπουργείο. Δεν περισμένατε να φτάσετε πρώτο τελεσμένο γεγονότων και μετά να δείτε πώς θα κινητοποιηθείτε ως Δήμος. Έτσι το λέω αυτό, γιατί σε μία αντίστοιχη ερώτηση προς τον κύριο υπουργό πριν από λίγες ημέρες από το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, για αυτό το ζήτημα που αφορά σε εμάς τη Δυτική Χερσαία Ζώνη, όταν ρωτήθηκε ο κύριος υπουργός αν υπάρχει κάποιο αίτημα κατατεθειμένο από την πλευρά των φορέων και ειδή του Δήμου, μας είπε ότι κανένα αίτημα. Οπότε, αν δεν υπάρχει αίτημα περί παραχώρησης, τι να συζητούμε βέβαια. Σίγουρα, ο υπουργός σε αυτό το κομμάτι έχει δίκιο. Εμείς δεν πιέσαμε μόνο τον υπουργό και το ΤΑΙΠΕΔ. Και το ΤΑΙΠΕΔ, βεβαίως, γιατί αυτά μαζί πάνε, κύριε Δήμαρχε, μαζί πάνε, χέρι-χέρι, προφανώς. Ναι. Γιατί το ΤΑΙΠΕΔ είναι ο σκληρός ο παίκτης και ο δύσκολος ο παίκτης, διότι το ΤΑΙΠΕΔ έχει μια συγκεκριμένη εντολή. Αυτό το περιστατικά στοιχεία τα οποία το εκχωρηθήκανε να τα ιδιωτικοποιήσει. Η πολιτική ηγεσία όμως δίνει την πολιτική κατεύθυνση. Γι' αυτό και εμείς θα προταθήκαμε στον κύριο Πλακιωτάκη και μετά και στον κύριο Υπουργό των Οικονομικών, τον κύριο Σταϊκούρα. Και στον κύριο Σταϊκούρα, διότι θέλαμε να έχουμε τη συνένεση της πολιτικής ηγεσίας. Αφού καταφέραμε πλέον να έχουμε τη συνένεση της πολιτικής ηγεσίας, απευθυνθήκαμε και στο ΤΑΙΠΕΔ. Και αυτό που λέτε για την Επιτροπή των Γενικών Γραμματέων, αυτή θεσπίστηκε για να λύσει τα όποια προβλήματα δημιουργούνταν κατά την ιδιωτικοποίηση των λιμανιών που έχουν δημορφωθεί του ΑΕ. Πιθανόν να ήταν και αυτό το αποστέγασμα μια πίεση που κάναμε προς την αρμόδια πολιτική ηγεσία. Μάλιστα. Άρα λοιπόν καταφέρατε την τροποποίηση των σχεδίων παραχώρησης, όπως μας είπατε, κύριε Δήμαρχε. Επίσης, να κάνω ακόμη ένα ερώτημα, μήπως μπορείτε να μας το ξεκαθαρίσατε. Τη στιγμή που εσείς ξεκινήσατε όλες αυτές τις διαδικασίες περί αποχαρακτηρισμού και αποδέσμευσης, ξέρατε αν την ίδια ώρα έτρεχε ένα αντίστοιχο master plan από τον οργανισμό Λιμένος Ιγουμενίτσας? Ο οργανισμός Λιμένος Ιγουμενίτσας ήταν συνταγμένο με το ΤΑΙΠΕΔ. Δυστυχώς αυτή είναι η αλήθεια. Εμείς παρόλα αυτά όμως πιέζαμε προς κάθε κατεύθυνση. Αυτό το υπήρχε το master plan. Υπήρχε, αλλά το master plan περιλάμβανε και κάποια τμήματα της χερσαίας, πλέον της Ιγουμενίτσας, να το πω, της χερσαίας ζώνης, που έπρεπε να αποδοθεί στην τοπική κοινωνία. Όπως ο παραλιακός δρόμος, η είσοδος της πόλης, ήταν μέσα στο υπάρχον τότε, το οποίο συντάχθηκε το 2012, master plan. Κάποιοι άλλοι χώροι, το πάρκι της πόλης, κάποια κτίρια παλιά, όπως το Λεωνείο και το Λιμενικό Ταμείο, και αυτά ήταν μέσα στο master plan. Αυτά εμείς πιέσαμε και καταφέραμε να είναι εκτός πλέον του χώρου, το οποίο θα αποδοθεί για ιδιωτικοποίηση, να βγουν έξω από το master plan. Στο οποίο πάρκι, να πούμε, κύριε Δήμαρχε, ότι καταφέρατε να το δίνετε δωρεάν προς χρήση στους δημότες σας, έτσι? Ναι, αυτή είναι η ρητή δέσμευση, το οποίο γράφεται και πάνω στο κείμενο, στο νομικό κείμενο που θα πάει για ιδιωτικοποίηση, να προβλέπεται ρητά ότι το πάρκινγκ, το οποίο είναι το κεντρικό πάρκινγκ της πόλης, θα διαθέσει από τον ιδιώτη δωρεάν για την φιλοξενία των αυτοκινήτων των δημοτών του Δήμου Ιγουμενίτσας, και όχι μόνο αυτό, θα έχει και την ευθύνη της συντήρησης. Πιστεύω αυτό είναι ένα δώρο προς την τοπική κοινωνία, του κάθε ιδιώτη ο οποίος θα διαχειρίζεται το λιμάνι. Λοιπόν, κύριε Δήμαρχε, ένα τελευταίο ερώτημα, γιατί ήταν πολύ χρηστική η σημερινή μας συζήτηση. Αν όλα πάνε καλά και εξελιχθούν τα πράγματα έτσι ακριβώς όπως τα έχετε βάλει σε στόχευση με τα τμήματα της χερσαίας ζώνης του Λιμένα, θα μιλάμε για μια μακροχρόνια παραχώρηση? Εμείς τον πρώτο αγώνα τον κερδίσαμε. Και ποιος είναι ο πρώτος αγώνας? Είναι ο αγώνας να ξεκαθαρίσουμε τι θα πάει για την ιδιωτικοποίηση και τι θα μείνει για την τοπική κοινωνία. Από εδώ και πέρα ξεκινάει ο αγώνας για το πώς θα στήσει στο Δήμο τα κομμάτια της χερσαίας ζώνης τα οποία δεν θα πάνε για την ιδιωτικοποίηση. Υπάρχουν δύο διαδικασίες. Η μία είναι να στήσει δια νόμου, κάτι αντίστοιχο που έγινε και στο λιμάνι της Πάτρας, το 2013, αν θυμάμαι καλά, ή να πάει μέσα τη διοικητικού οδού. Δηλαδή να χαρακτηρίζει για λόγους της παραλίας, να είναι νομοποιημένα όλα τα κτίρια τα οποία είναι εντός αυτής της χερσαίας ζώνης και να στεί μέσω του Υπουργείου Οικονομικών. Εμείς εκείνο το οποίο τώρα αυτή τη στιγμή έχουμε ως στόχο και παλεύουμε, γι' αυτό παλεύουμε και ξεκινάει μια μορφή άλλου αγώνα να στεί στο Δήμο με ένα τυπικό νόμο. Μια και έξω δηλαδή. Για 60 χρόνια, για 40 χρόνια, αλλά σίγουρα τουλάχιστον όσο είναι και η μίσθωση του πλειοψηφικού πακέτου του λιμανιού. Αυτά λοιπόν μας είπε ο κύριος Λόλος, ο δήμαρχος της Ιγουμενίτσας.
Τώρα, στο σημείο αυτό θα παρακολουθήσουμε ακόμη ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από τα όσα μας είπε για τις ενέργειες που έκανε όταν ήταν ο ίδιος στο τιμόνι του οργανισμού Λιμένος Αλεξανδρούπολης, ο κύριος Χρήστος Δούκας, για την υπόθεση αυτή. Κοιτάξτε, καταρχήν είναι περιττό να τονίσει ο καθένας μας την σπουδαιότητα που έχει, μάλλον τη σύνδεση που έχει ένα λιμάνι με την όμερη πόλη. Επηρεάζει καθοριστικά η ανάπτυξη του ενός τον άλλον πόλο σε όλα τα θέματα και στον τρόπο κυρίως που θα αναπτυχθεί. Τώρα έχει επιλεγεί μια διαδικασία η οποία είναι κατ' εμέ με βρίσκει διαφωνούντα αλλά είναι δεδομένη. Ποια είναι η διαδικασία σήμερα για το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης? Έχει ξεκινήσει ήδη εδώ και 1,5 χρόνο περίπου η διαδικασία για την μεταβίβαση σε ιδιώτη επενδυτή του πλειοψηφικού πακέτου των μετοχών του οργανισμού. Τι σημαίνει αυτό? Τι περιλαμβάνει η μετοχή του οργανισμού? Περιλαμβάνει εκτός των άλλων και τη δυτική χερσαία ζώνη για την οποία συζητάμε και έχει τώρα τον τελευταίο καιρό γίνεται και ξανά κουβέντα, αναθερμαίνεται. Μπορεί να αλλάξει αυτό όταν ξεκίνησε η διαδικασία, δηλαδή να αποδοθεί σήμερα η δυτική χερσαία ζώνη στην τοπική κοινωνία? Δεν με ενδιαφέρει ο φορέας που θα το αναλάβει. Προφανώς ο διαγωνισμός είναι διεθνής, είναι δημόσιος, είναι σε εξέλιξη και σε 2 μήνες θα έχουμε και τα αποτελέσματα. Εδώ και 1,5 χρόνο. Άρα είναι προφανές ότι πρέπει να πούμε ότι δεν είναι δυνατόν με τέτοιες διαδικασίες που τρέχουν να ζητήσει κάποιος για να γίνει η εξαίρεση της διεθνικής ζώνης σήμερα και να παραχωρηθεί στο Δήμο, γιατί περιλαμβάνεται στο πακέτο του πλειοψηφικού πακέτου. Έτσι εκδήλωσαν το ενδιαφέροντος στα επενδυτικά σχήματα με συγκεκριμένες προδιαγραφές και με συγκεκριμένα κριτήρια, κύριε Δούκα, έτσι. Προφανώς αυτός ο δημόσιος διαγωνισμός, ο διεθνής διαγωνισμός, δεν αλλάζει τα χαρακτηριστικά του. Άρα δεν μπορεί να αλλάξει ο διαγωνισμός ο οποίος τρέχει και επομένως όποιες κουβέντες και αν γίνονται τώρα γίνονται απλώς για να πυροβολούμε στον αέρα. Είναι αργά πια για όλους όσους δίθεν ενδιαφέρονται ή δίθεν έχουν υποβάλει και ανάλογο αίτημα στον οργανισμό παλαιότερα ή και τώρα ή στο Υπουργείο παλαιότερα ή στο Υπουργείο και τώρα για την παραχώρηση της διεθνής χερσαίας ζώνης, γιατί τέτοιο αίτημα δεν υπήρξε. Τώρα, αν έγινε σε αυτό το διάστημα που γίνεται ο διαγωνισμός, είναι άσφαλη σφαίρα χωρίς να έχει στόχο. Γιατί δεν μπορεί να αλλάξει τίποτα. Επομένως, κατά τη γνώμη μου, και είναι σίγουρο αυτό, ότι το αίτημα για την παραχώρηση στην τοπική κοινωνία ενός χώρου της χερσαίας ζώνης έπρεπε να γίνει πριν αρχίσει ο διαγωνισμός. Ήδη, από ό,τι κατάλαβα, και πριν το 2020, δήμαρχος, επί της ουσίας, ή τέλος πάντων εκεί ακριβώς, κοντά. Έτσι ακριβώς. Επί της δικής μας διοικήσεως, με πάση περιπτώσει, είχε γίνει ένα αίτημα από το Δήμο Αλεξανδρούπολης για την παραχώρηση ενός τμήματος της Δυτικής Χερσαίας Ζώνης, εκτάσεως περίπου 48 στρεβάτων, το οποίο και παραχωρήθηκε για να εκτελεστεί ένα έργο το οποίο και εκτελέστηκε και το οποίο βελτίωσε πάρα πολύ, κατά τη γνώμη μου, την εικόνα της Δυτικής Χερσαίας Ζώνης. Αυτό όμως, ό,τι αφορά αυτό που συζητάμε, είναι τελείως διαφορετικό από αυτό που θα έπρεπε ίσως να γίνει και το οποίο τώρα, κατά τη γνώμη μου, κακώς το συζητάμε. Τώρα, το να λέει ο καθένας, εγώ υπέβαλα έτσι. Ή να λέει ένας άλλος, ο υπουργός, ας πούμε, Φερρυπίν, δεν υπευλήθηκε ένα αίτημα. Προφανώς δεν έχει κανένα νόημα η κουβέντα. Γιατί είτε είναι αλήθεια, είτε δεν είναι αλήθεια, είτε ένας έχει δίκιο, είτε ο άλλος έχει δίκιο, δεν έχει αντικείμενο αυτή η κουβέντα. Επομένως, αντί να υπάρχουν λογομαχίες σαν κοκόρια, καλύτερα ας αναλάβει πιο υπεύθυνο ο καθένας τις ευθύνες του, να πάψουν να δίνουν μια εικόνα ότι ξέρεις η κοινωνία πρέπει να πάει από εδώ ή από εκεί, γιατί το αντικείμενο δεν υπάρχει. Έπρεπε να είχε γίνει αν υπήρχε τέτοια διάθεση και αν υπήρχε τέτοια πρόνοια, αλλά δυστυχώς κανένα δεν, αν θυμάστε, εγώ προσωπικά ζητούσα τους θεσμικούς φορείς αλλά και την τοπική κοινωνία να ζητήσει έγκαιρα να ενημερωθούν τι σημαίνει παραχωρώ την πλειοψηφία των μετοχών ενός λιμένα σε κάποιον ιδιώτη επενδυτή και τι επιπτώσεις θετικές ή αρνητικές μπορεί να έχει. Δεν υπήρξε ποτέ καμία διάθεση να ανοίξει αυτό το θέμα και επομένως τότε, πριν ξεκινήσει ο διαγωνισμός, θα είχαμε τη δυνατότητα σαν τοπική κοινωνία, και βάζω και τον εαυτό μου μέσα, να διεκδικήσουμε αυτό που προφανώς αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της πόλης και αποτελεί την προέκταση της πόλης προς τη θάλασσα. Προφανώς αυτά είναι, αλλά έπρεπε να είχαν γίνει από πριν. Για μένα αυτά είναι τώρα να συζητιέται, είναι αδιάφορα και μάλιστα χάναμε τζάμπα χρόνο και καλύτερα να περιμένουμε τα αποτελέσματα
του διαγωνισμού για να δούμε και τι. Τα οποία τα περιμένουμε εκεί κοντά στην άνοιξη, κύριε Δούκα, να εκεί κοντά στα τέλη Απριλίου, αρχές Μαΐου. Κύριε Δούκα, διευκρινίστε μου όμως κάτι, γιατί από ό,τι αντιλαμβάνομαι, σε όλη αυτή την κατάσταση έτσι όπως διαμορφώθηκε, ανεξάρτητα από τα αντανακλαστικά που έδειξαν ή όχι οι τοπικοί φορείς, κομβικό σημείο αποτέλεσε και το master plan, έτσι δεν είναι? Θέλω να πω ότι όταν η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ βγήκε και μίλησε για πρώτη φορά περί αξιοποίησης των λιμανιών με το μοντέλο της υποπαραχώρησης, θα πω εγώ, θα έπρεπε ταυτόχρονα να τρέχει και να βρίσκεται σε εξέλιξη και το master plan για να ξέρετε κι εσείς, ως οργανισμό λιμένους εννοώ, τι τελικά μπορούμε να δώσουμε και τι μπορούμε να αξιοποιήσουμε. Αν αυτό δεν ολοκληρωνόταν, δεν θα μπορούσαμε να περάσουμε στα επόμενα βήματα. Έχετε απόλυτο δίκιο. Η διαδικασία που η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ είχε επιλέξει δεν ήταν να μεταβάσει, να δώσει νέο διοικητή και μάλιστα ενδεχομένως άλλης εθνικότητας από την σημερινή διοίκηση και διαχείριση που είναι η εταιρεία του δημοσίου, οι οργανισμοί λιμένων δηλαδή. Ήταν να παραχωρηθούν τμήματα για συγκεκριμένο σκοπό και για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα σε ιδιώτη επενδυτή. Και προφανώς δεν θα υπήρχε καμία δυνατότητα να μπει σε αυτή τη διαδικασία η Δυτική Χερσαία Ζώνη. Και προφανώς από τότε θα έχει ξεκινήσει η διαδικασία για την απένταξη της περιοχής αυτής στη Δυτική Χερσαία Ζώνη για να αποδοθεί στην τοπική κοινωνία. Αυτό ήταν και το σχέδιό μας και το είχαμε ανακοινώσει με πάρα πολύ καθαρό τρόπο. Δυστυχώς οι πολιτικές αλλάξαν. Κατά τη γνώμη μου, το λέω δυστυχώς, γιατί έγιναν επιτοχήρων για ένα μέλλον άγνωστο πια για την ανάπτυξη του λιμανιού, για την ανάπτυξη της πόλης, για την τοπική ανάπτυξη, για την τοπική οικονομία. Και επομένως, όσοι δεν είχαν αυτή την στρατηγική από την αρχή, προφανώς κύριε τώρα Δούκα, απλώς να σας ρωτήσω τώρα κάτι. Εκτός από το γεγονός ότι ήσασταν πρώην πρόεδρος, ήσασταν πρόεδρος του οργανισμού λιμένους, είστε όμως και ένας άνθρωπος ο οποίος ενδιαφέρεται για τα τεκτενόμενα και δρόμενα του Δήμου της Αλεξανδρούπολης και μας το έχετε αποδείξει πάρα πολλές φορές όλα αυτά τα χρόνια, από ποια θέση και αν βρεθήκατε. Πείτε μου, σας παρακαλώ πολύ, γιατί αυτό καταλαβαίνω με απλά μαθηματικά. Ότι για να κερδίζαμε, είτε για να κερδίσουμε αυτή την υπόθεση, άντε να μην βάλω παρελθοντικό χρόνο, θα έπρεπε οι ενέργειες, ουσιαστικές να έχουν ξεκινήσει από τα προηγούμενα χρόνια, γιατί ο κ. Παπανικολόπουλος μας έλεγε και πολύ σωστά ότι για αυτή την υπόθεση, ρε παιδιά, συζητούμε τα τελευταία 25-30 χρόνια. Λοιπόν, πόσο μάλλον που φτάσαμε τώρα πια στο διατάφτα, έτσι. Άρα έπρεπε να έχει ξεκινήσει όλη αυτή η διαδικασία τα προηγούμενα χρόνια και όχι λίγο πριν εκδηλωθεί ενδιαφέρον από το οποιοδήποτε επενδυτικό σχήμα που θέλει να αξιοποιήσει το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης. Τα είπε πολύ σωστά και ο κ. Παπανικολόπουλος, προσυπογράφως τα είπε. Είναι προφανές ότι αυτά έπρεπε να γίνουν πιο πριν. Τώρα είναι μια κουβέντα άσκοπη, αχρίαστη, απλώς για να δημιουργούμε υποτιθέμενους εχθρούς και αντιπάλους. Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Τώρα έχουμε γιατί ένα και αυτό ζήτημα που ακούστηκε κάνει... ότι κάντε το όπως το έκανε η Ιγουμενίτσα. Ναι, να το κάνουμε. Γι' αυτό και βγάλαμε τον κύριο Δήμαρχο από την Ιγουμενίτσα. Αλλά να το κάνουμε όταν έπρεπε να το κάνουμε. Τώρα τι να κάνουμε τώρα πια. Φτάσαμε στο τέλος της ουσίας. Διαγωνισμός τρέχει, διεθνής διαγωνισμός δεν αλλάζει κανένα χαρακτηριστικό. Άρα και η Δυτική Χερσαία Ζώνη είναι μέσα στα σχέδια του νέου επενδυτή. Είναι αποδομένη, θα αποδοθεί και ο χώρος αυτός μαζί με όλο το λιμάνι και σημειώνω ότι πολλές χρήσεις από αυτές που μπορεί να κάνει και κάνει το λιμάνι είναι άχρηστες για τον επενδυτή και θα μπορούσαν να αποδοθούν στην τοπική κοινωνία, αλλά τώρα είναι αργά. Μάλιστα. Και όσοι κάποιοι το είχαν δει και μεταξύ των οποίων και ο κ. Παπανικολόπουλος, γιατί είναι βαθιά διαβασμένος και γνώστης των ζητημάτων που έχουν κάνει με τη διαχείριση των λιμένων και την οργάνωση των λιμένων. Προφανώς, σας το είπε και ο ίδιος, ότι ξέρετε τώρα είναι πάρα πολύ αργά για να συζητάμε τέτοια πράγματα. Και προφανώς η προσωπική μου απογοήτευση είναι επίσης πάρα πολύ μεγάλη, μόνο ότι δεν μετράει και καθόλου. Δεν έχει καμιά σημασία για τον κόσμο. Με δηλώσεις του στο ράδιο Εύρος, ο Υφυπουργός Παιδείας Άγγελος Συρίγος δίνει ένα τέλος στην ανησυχία που επικρατεί τα τελευταία 24 ώρα μετά το επίμαχο δημοσίευμα σχετικά με το νέο μηχανογραφικό του 2022. Υπενθυμίζεται πως το σχετικό δημοσίευμα ανέφερε συγκεκριμένα πως το νέο μηχανογραφικό δεν θα περιλαμβάνει αλλαγές στο πλαίσιο αναδιάθρωσης του νέου ακαδημαϊκού χάρτη, γεγονός που σήμανε συναγερμό στο Δημότυχο και την τοπική κοινωνία γενικότερα, αφού συμπερασματικά δεν περιλαμβάνεται ούτε το τμήμα ψυχολογίας.
Το νέο μηχανογραφικό δεν θα περιλαμβάνει αλλαγές στο πλαίσιο αναδιάθρωσης του νέου ακαδημαϊκού χάρτη, συγχωνεύσεις τμήματων, ίδρυση νέων τμήματων, αναφέρει μεταξύ άλλων η έγκυρη εκπαιδευτική ιστοσελίδα έσωσε αναλυτικό ρεπορτάζ από το Υπουργείο Παιδείας. Εάν τα όσα αναφέρονται με λεπτομέρεια στο συγκεκριμένο δημοσίευμα αποτελούν όντως την τελική απόφαση της Υπουργού Παιδείας Νίκης Κεραμέως, τότε τελειώνει το όνειρο για την ίδρυση του τμήματος ψυχολογίας στο Διδημότυχο. Οι δακρύβρεχτες διαβεβαιώσεις και υποσχέσεις από τοπικούς παράγοντες μέχρι και τον αρμόδιο υφυπουργό Άγγελο Συρίγο φαίνεται πως δεν θα γίνουν πράξη, καθώς οι προτεραιότητες της κυβέρνησης αφορούν μόνο στην ίδρυση 4 νέων τμήματων ειδικότητων στην Ικάρων, προφανώς κάπου στο Λεκανοπέδιο. Την ίδια μοίρα φαίνεται πως θα έχει και το τμήμα εργοθεραπείας στην Κομωτινή, ενώ τις επόμενες ώρες θα κριθεί και το μέλλον της ασπέτες της ΑΠΕΣ. Θυμίζουμε πάντως πως πριν από λίγες ημέρες, σε σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε το Πανεπιστήμιο, εγκρίθηκε το κτηρολογικό πρόγραμμα για τις μόνιμες εγκαταστάσεις εκπαίδευσης του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου της Θράκης στο Διδημότυχο, ενώ αναμένεται και η έγκριση από το Υπουργείο Παιδείας ώστε να ανοίξει ο δρόμος της χρηματοδότησης για την εκπώνηση των οριστικών μελετών. Το κτηρολογικό πρόγραμμα του Τμήματος Ψυχολογίας που θα λειτουργήσει στη Σχολή Επιστημών Υγείας σε έκταση 18.000 τετραγωνικών μέτρων ανακοίνωνε το Δημοκρατίου Πανεπιστήμιο της Θράκης. Ο σχεδιασμός αυτός, όπως δήλωνε πριν από λίγες ημέρες ο Αντιπρίτανης Οικονομικών του Δημοκρατίου Φώτης Μάρης, δείχνει τη σοβαρότητα με την οποία αντιμετωπίζουμε το θέμα, αφού γίνεται με προοπτική λειτουργίας δύο πανεπιστημιακών τμήματων, ώστε να μπορούμε να φτάσουμε στην ολοκλήρωση στην πόλη του Δημοτήχου με ένα δεύτερο πανεπιστημιακό τμήμα του Δημοκρατίου, που να δημιουργήσει, έλεγε ο κύριος Μάρης, και την ελάχιστη ακαδημαϊκή μονάδα, την οποία θεωρεί και ο νόμος πάρα πολύ καλή, στο να εμπεδωθεί ένα κλίμα και να έχει τύχει η προσπάθειά μας. Λίγες ημέρες πριν την επίσημη έναρξη της τουριστικής περίοδου, την 1η του Μάρτη δηλαδή, όπως προσδιορίστηκε από τον Υπουργό Τουρισμού, και δύο μήνες περίπου πριν την εορταστική περίοδο του Πάσχα και παράλληλα της τουριστικής κίνησης στην Κομωτινή, η προετοιμασία από μέρος της τοπικής αυτοδιοίκησης είναι από ελάχιστη μέχρι μηδαμινή, λέει η αντιπολίτευση. Τρανό παράδειγμα, το τουριστικό περίπτερο στην κεντρική πλατεία, που ενώ είναι το πρώτο σημείο ενημέρωσης του επισκέπτη, έχει αφαιθεί στη μοίρα του και ρημάζει με μια εικόνα παρακμής. Απάντηση λοιπόν στις κατηγορίες καταγγελίες της αντιπολίτευσης δίνει ο Δήμαρχος της Κομωτινής, ο κύριος Γιάννης Γκαράνης, μιλώντας στη ΡΟΗ News και στο Σάκη Αντωνίου. Έγινε συζήτηση για τον τουρισμό, υπήρξαν κάποιες έτσι καταγγελίες που δόθηκαν στην δημοσιότητα από την αντιπολίτευση. Εγώ στέκομαι σε εκείνο το τουριστικό περίπτερο, κύριε Δήμαρχε, γιατί επικεντρώθηκε εκεί η αντιπολίτευση σε αυτό το τουριστικό περίπτερο, το οποίο εμένα δεν μου αρέσει και πολλούς άλλους συμπολίτες μας. Θα έλεγα ότι, και θα μου το επιτρέψετε να το πω, ότι σαν Καραγκιόζ Μπερντέζ είναι ένα πράγμα εκεί. Αυτό δεν πρέπει κάποια στιγμή να αλλάξει έτσι ώστε να γίνει λειτουργικό ή να μου απομακρυνθεί, ή δεν ξέρω τι σκέφτεστε γι' αυτό. Κοιτάξτε, σαν κέντρο πληροφορίας για τον τουρισμό, θεωρώ ότι είναι αναχρονιστικό. Είναι μια παλιά μόδα η οποία ήταν τη δεκαετία του 90 του 2000, και θεωρώ ότι σήμερα το να είναι και ένα τουριστικό περίπτερο και να μοιράζει φυλάδια που αφορούν την πόλη, τους επαγγελματίες και όλα αυτά, νομίζω ότι είναι παλαιομοδίτικο. Σήμερα, εγώ θεωρώ ότι σήμερα, όπως το κάνω και εγώ, όταν πάω σε μια πόλη, μέσω του διαδικτύου, θα πάρω τις πληροφορίες που θέλω, που θα φάω, τι θα πιω, ποια είναι τα σημεία ενδιαφέροντος για να τα κάνω. Δεν θα πάω δηλαδή σε ένα περίπτερο που έχει στο κέντρο της πόλης, που δεν υπάρχουν σήμερα. Σε καμιά πόλη δεν υπάρχουν. Παλιότερα υπήρχαν. Τώρα νομίζω ότι δεν υπάρχει πουθενά. Να πάρω ένα φυλάδιο για να δω ποια σημεία του ενδιαφέροντος ή να ρωτήσω την κοπέλα ή τον κύριο που θα είναι εκεί πέρα. Όντως, δεν είναι. Εντάξει, αν λέτε για την εικόνα, η εικόνα δεν είναι καλή. Γι' αυτό λέω. Αλλά ωστόσο, επειδή είναι ένα, θα έλεγα, μουσιακό στοιχείο για την πόλη μας, έκανε τότε τη δουλειά που έπρεπε να κάνει. Εντάξει, δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο να πούμε ότι θα το βγάλουμε ή θα το κάνουμε κάτι άλλο. Ωστόσο, εφόσον το αναφέρετε, γιατί το έχω αναφέρει και άλλες φορές, αν θέλουμε να είναι ένα σημείο αναφοράς και πληροφορίας για τον τουρισμό, εμείς, και το θέλουν οι επαγγελματίες, εμείς σαν διοίκηση θα πάμε να το μορφύνουμε, να το βάψουμε, να το κάνουμε πιο σύγχρονο, να το κάνουμε. Αλλά για να λειτουργήσει όμως, επειδή δεν μας δίνει τη δυνατότητα, δεν έχουμε τους υπαλλήλους, θα πρέπει οι ίδιοι επαγγελματίες, εφόσον το αποφασίσουν, να βάλουν έναν άνθρωπο εκεί πέρα και να δίνει πληροφορίες τόσο για τα εμπορικά τους μαγαζιά και για την εστίαση, δεν ξέρω τι άλλο θέλουν, και τα ξενοδοχεία, και για την πόλη. Θα τους δώσουν και το υλικό και από εκεί πέρα μετά να βάλουν έναν άνθρωπο να το κάνουν. Αλλά εφόσον το θέλουν και αυτοί, γιατί σε αυτό το τουριστικό κομμάτι
θα πρέπει να είμαστε όλοι συμμέτοχοι. Δεν πάει να πει ότι κάνει ο Δήμος αυτό που έχει κάνει και εμείς απολαμβάνουμε απλά. Ο αντιπεριφερειάρχης Ξάνθης Κώστας Κουρτίδης, απαντώντας για το θέμα του ανοίγματος της διόδου του Αγίου Κωνσταντίνου, μεταξύ άλλων δήλωσε πως οι προβλέψεις αναμένονται ευίωνες για την υπόθεση αυτή. Ευίωνες είναι οι προβλέψεις για το άνοιγμα της διόδου του Αγίου Κωνσταντίνου στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα κορονοϊού πάντα επιτρέποντος. Ο αντιπεριφερειάρχης Ξάνθης Κώστας Κουρτίδης, απαντώντας για το θέμα του ανοίγματος της διόδου του Αγίου Κωνσταντίνου, μεταξύ άλλων δήλωσε πως η απόσταση Ξάνθης Σλάντογκρατ είτε από την Νυμφαία είτε από τον Άγιο Κωνσταντίνο είναι χρονικά η ίδια. Όμως στην Νυμφαία πολλές φορές η διαδικασία μπλοκάρει και είναι χρονοβόρα λόγω της μεγάλης προσέλευσης κόσμου. Είναι απαραίτητο λοιπόν να ανοίξουν τα σύνορα και το θεωρώ πολύ σημαντικό για την περιοχή μας. Διότι ως επιχώριος αντιπεριφερειάρχης υπερασπίζουμε τα συμφέροντα των πολιτών της περιοχής μας, πρόσθεσε ο κ. Κουρτίδης και τόνισε ότι εμείς, σαν περιφέρεια, ξεκινήσαμε να επισκοπούμε τον δρόμο για το τι ακριβώς χρειάζεται για την επαναλειτουργία της διόδου και κάνουμε τις επαφές μας με τους αρμόδιους φορείς στα Υπουργεία για να επισπεύσουμε το άνοιγμα της συγκεκριμένης διόδου. Η δίωδος θα ανοίξει μέσω μιας κοινής υπουργικής απόφασης των αρμοδίων υπουργών. Από ό,τι διαφαίνεται, σύμφωνα με τον κ. Κουρτίδη, τα Υπουργεία θέλουν πρώτα να τελειώσει το θέμα με τον κορονοϊό και μετά να προχωρήσουν στις απαραίτητες και νομότυπες διαδικασίες για το άνοιγμά της. Άρα λοιπόν είναι, θεωρώ, απαραίτητο να ανοίξουν τα σύνορα από την πλευρά του Αγίου Κωνσταντίνου. Το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό για την περιοχή μας, γιατί εγώ σαν επιχώριος αντιπεριφερειάρχης είμαι υποχρεωμένος να υπερασπίσω τα συμφέροντα των κατοίκων. Και τα συμφέροντά τους λένε ότι ο δρόμος πρέπει να ανοίξει. Αλλά ο δρόμος βέβαια δεν ανοίγει από μένα, ανοίγει από μια κοινή υπουργική απόφαση των υπουργών. Εμείς σαν περιφέρεια ήδη ξεκινήσαμε να επισκοπούμε το δρόμο, τι χρειάζεται, τι δεν χρειάζεται. Ας μην ξεχνάμε ότι για 2,5 χρόνια νομίζω ήταν ανενεργός. Σε κάθε περίπτωση κάνουμε τις επαφές μας με τους φορείς για να επισπεύσουμε το άνοιγμα. Οι φορείς είναι τα υπουργεία. Από ό,τι καταλαβαίνω, θέλουν να τελειώσει το θέμα με τον κορονοϊό. Το θέμα με τον κορονοϊό βλέπω ότι τελειώνει. Άρα πρέπει άμεσα και η περιφέρεια είναι θετική για αυτό το θέμα και ο περιφερειάρχης μας είναι θετικός για αυτό το θέμα, δηλαδή να ξανάρθουμε στην κανονικότητά μας. Και η κανονικότητά μας τι έλεγε, ότι ο δρόμος ήταν ανοιχτός και πρέπει να ξανανοίξει. Με επιστολή του το έφερον Πέπλου προς τον Πρωθυπουργό, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, τους βουλευτές Εύρου καθώς και προς τη διοίκηση της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, καταθέτει την πρότασή του για την ανάπτυξη ενεργειακής αυτοτέλειας και τη μείωση του κόστους που επομίζονται οι αγρότες της περιοχής. Στο νομό Εύρου δραστηριοποιούνται 14 ΤΟΕΒ και ένας ΓΟΕΒ, οι οποίοι εξυπηρετούν περίπου 500.000 στρέμματα. Η εξάρτηση του αγροτικού κόσμου από αυτούς παίζει καθοριστικό ρόλο στη διασφάλιση του αγροτικού εισοδήματος αυτών. Οι 14 τοπικοί οργανισμοί εγγύων βελτιώσεων αλλά και ο ΓΟΕΒ της περιοχής του Βορείου Τμήματος του Νομού είναι υγιείς οργανισμοί χωρίς σοβαρές οικονομικές υποχρεώσεις στο δημόσιο και τη ΔΕΗ με αναπτυξιακή δραστηριότητα. Ήδη υπάρχουν οργανισμοί που με δική τους πρωτοβουλία, συντάσσοντας και οριμάζοντας μελέτες για αναπτυξιακά έργα των περιοχών τους, έχουν προχωρήσει στην υλοποίηση έργων με την αξιοποίηση των χρηματοδοτικών εργαλείων που διαθέτει η ελληνική πολιτεία. Η στήριξη λοιπόν αυτών των οργανισμών από την πλευρά του δημοσίου, που έχει και τον εποπτικό ρόλο αυτών, θα προσδώσει στην Ήπεθρο την απαιτούμενη ισόρροπη ανάπτυξη που αναμένεται από όλους. Αυτό ενισχύεται από το γεγονός ότι η βοήθεια που δίνεται σε αυτούς τους οργανισμούς κατανέμεται στο σύνολο του αγροτικού κόσμου χωρίς εισοδηματικά κριτήρια και δυνατότητες. Κατά αυτόν τον τρόπο επωφελούνται όλοι ανεξαιρέτως οικονομικής δυνατότητας. Στο πλαίσιο της ανάγκης στήριξης των ΤΟΕΒ-ΓΟΕΒ για αναπτυξιακά έργα, επισύρεται η αναγκαιότητα για την ενεργειακή στήριξη αυτών. Το τελευταίο χρονικό διάστημα, ενισχυόμενο και από την ενεργειακή κρίση, κρίνεται απαραίτητη η ενεργειακή αυτοτέλεια των οργανισμών, μειώνοντας το λειτουργικό κόστος, αφού το μεγαλύτερο ποσοστό των ετήσιων εξόδων αφορά την πληρωμή του ηλεκτρικού ρεύματος. Προς την κατεύθυνση της επιδιωκόμενης ενεργειακής αυτοτέλειας, δημιουργήσαμε τρεις ενεργειακές κοινότητες σε όλο τον νομό, ούτως ώστε να προχωρήσουμε στην εγκατάσταση σταθμών ΑΠΕ με στόχο τον ενεργειακό συμψηφισμό του συνόλου του ενεργειακού φορτίου και, αν μας δοθεί δυνατότητα, να ικανοποιήσουμε και μέρους του κοινωνικού συνόλου των περιοχών μας που αδυνατεί να ανταποκριθεί στις ενεργειακές ανάγκες. Αυτό προσδίδει συνάμα και κοινωνικό πρόσημο στους οργανισμούς έναντι των τοπικών κοινωνιών. Με βάση τα ανωτέρω, ετοίμασε τη χρηματοδότηση-επιδότηση των ενεργειακών κοινοτήτων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που έχουν συσταθεί ή θα συσταθούν από το ΕΒ και ΓΟΕΒ με στόχο τον ενεργειακό συμψηφισμό των αναγκών μέσω των χρηματοδοτικών εργαλείων, ώστε να μπορέσουν να υλοποιήσουν σχεδιασμένο έργο, δίνοντας την οικονομική στήριξη στους ΤΟΕΒ και ΓΟΕΒ για τέτοιου είδους επενδύσεις. Δίνεται
δίνεται τη δυνατότητα και στον πιο μικρό αγρότη να συμμετέχει στην ενεργειακή αναβάθμιση της χώρας. Τα μέχρι τώρα προγράμματα που έχουν δοθεί για την εγκατάσταση των αγροτικών φωτοβολταϊκών 500 Watt ως ένα συμπληρωματικό εισόδημα είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, αλλά δεν απευθύνονται στους αδύνατους οικονομικά αγρότες. Προφανώς και χωρίς να θέλουμε να διαχωρίσουμε τον αγροτικό κόσμο της χώρας που δεν έχουν στις περιοχές τους τέτοιου είδους οργανισμούς, προτείνεται η ενδεχόμενη συγκεκριμένη χρηματοδότηση-επιδότηση να διατεθεί και σε ομάδες παραγωγών που διαχειρίζονται αρδευτικά συστήματα αντλιοστάσια γεωτρήσης. Επίσης, δεν θα θέλαμε πουδενή όλη αυτή η διαδικασία να γίνει οριζόντια χωρίς κανόνες και αξιολογήσεις τόσο των ίδιων των οργανισμών οικονομικά διοικητικά, όσο και των υποβαλλόμενων προτάσεων. Τέλος, πέραν της απαραίτητης χρηματοδότησης-επιδότησης, θα θέλαμε για τη στήριξή σας έναντι των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων της χώρας ως εξασφάλιση για τυχόν δανειακές ανάγκες που θα προκύψουν για τέτοιου είδους επενδύσεις. Ήρθε λοιπόν η ώρα το κράτος να στοχεύσει στην καρδιά του προβλήματος του αγροτικού κόσμου, που είναι η ενεργειακή αυτοτέλεια, αλλά και για πρώτη φορά να φτάσει και στον τελευταίο αγρότη. Είμαστε βέβαιοι για τις προθέσεις σας, αλλά περισσότερο είμαστε βέβαιοι για τη στήριξη του δίκαιου αιτήματός μας. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η ενημέρωσή σας από την Αλφα Τηλεόραση. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε.